Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9. Και σήμερα, εδώ, πολύ πολύ γεμάτη μέρα. Λίγο έκπληξη, να πω την αλήθεια, με την εξέλιξη που υπήρχε πολύ άμεσα. Δηλαδή, τα όσα έχουν γίνει στο ΚΑΣ, πραγματικά έχουν γίνει πολύ γρήγορα σε σχέση με όσα έχουν προηγηθεί στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν όλοι έχετε ενημερωθεί νομίζω για την απόφαση του Ανωτάτου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι 7 βαθμοί επιστρέφουν στο ΠΑΟΚ. Η φοβερή και τρομερή εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, που τόσα πράγματα έχουμε πει για αυτήν και έχουμε γράψει, δεν είναι δεσμευτική σύμφωνα με το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το πλέον υψηλότατο, τέλος πάντων, δικαστήριο για τέτοιες υποθέσεις. Και έτσι, η όλη ιστορία, η οποία εδώ και 8 μήνες, νομίζω κάπου τον Νοέμβριο άρχισε να... μπορεί και παραπάνω. Ας πούμε 8-9 μήνες, όλη αυτή η ιστορία με την φερόμενη πολυδιοκτησία, σήμερα, επειδή πολλοί προσπαθούσαν να μας πείσουν όλο το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τις αποφάσεις του πρωτοβάθμιου οργάνου της ΕΠΟ, της Super League, συγγνώμη, και την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταδικαστεί τελεξίδικα. Έχουν υπάρξει καταδικαστικές αποφάσεις από δικαστήρια τα οποία δεν δίκασαν τίποτα. Το δικαστήριο που δίκασε, όπως είναι το ΚΑΣ, για 11 ώρες την περασμένη Δευτέρα, μέσα σε 4 ημέρες, βγάζει μια απόφαση την οποία δικαιώνει πλήρως τον ΠΑΟΚ. Οπότε λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε όλοι πλέον και επίσημα, νομίζω, όσοι διαθέτουν πάνω από 3,5 κεφαλικά κύτταρα, ότι η όλη υπόθεση η οποία εδώ και 8-9 μήνες σέρνεται ο ΠΑΟΚ, ήταν μια υπόθεση η οποία εξυφάνθηκε με αριστοτεχνικό τρόπο από συγκεκριμένες μεριές. Ήταν τόσο έτοιμο το σχέδιο και το πλάνο που υπήρξε ακόμα και ετοιμότητα για να αλλάξουν νόμοι, όπως και έγινε με την τροπολογία αυτής της Νέας Δημοκρατίας που άλλαξε τον υποβασμό και τον έκανε αφαίρεση βαθμών. Και όλη αυτή η ιστορία για πολλούς ήταν πολυδιοκτησία. Ήταν ο ΠΑΟΚ ένοχος, είχε και τη Ξάνθη, διάφοροι λένε και άλλα και για άλλες ομάδες. Και σήμερα λοιπόν το ΚΑΣ, το οποίο δίκασε την υπόθεση Δευτέρα, 4 μέρες μετά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ανώτατο, έχετε και βγάζει μια απόφαση που λέει ότι, παιδιά, η απόφαση που έχετε βγάλει και ουσιαστικά έχει κάνει άνω κάτω το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι λάθος. Ρίχνει όλη την ευθύνη στους δικαστές της ΕΠΟ. Και αυτό το οποίο λέει είναι ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν έχει καμία δεσμευτική εισήγηση σε οποιοδήποτε σε ένα τέτοιο θέμα. Συγκεκριμένα, επειδή υπάρχει και η ανακοίνωση του ΚΑΣ, ας το πούμε δελτίο τύπου, αναφέρει ότι οι δικαστικές επιτροπές της ΕΠΟ λανθασμένα υπέθεσαν ότι η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού στην Ελλάδα με ημερομηνία 27/1/2020, ήταν η ημερομηνία, ανοίγω παρένθεση, που επιβλήθηκε η τιμωρία στον ΠΑΟΚ, ήταν δεσμευτική και ως εκ τούτου δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης. Απούστη της ουσίας και χωρίς την πρέπουσα έγκριση των συμπερασμάτων της έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η έκθεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ σε ανακτήρια βάση για την ποινή που επιβλήθηκε στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο βγάζει σκάρτο στους πάντες στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με αυτή την υπόθεση. Και η άλλη πλευρά, η οποία μέχρι πριν περίπου 1 με 2 μήνες προσπαθούσε να μας πείσει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει στο ΚΑΣ, προσπαθούσε να μας πείσει στις αρχές Ιουνίου όταν είχε βγει το πινάκι του καλοκαιριού στο ΚΑΣ, μας έλεγε για καλό Σεπτέμβρη. Η λαλίστατη αυτή πλευρά σήμερα δεν είναι και τόσο λαλίστατη. Έχει βάλει τον πιο ήπιον τόνον, όπως είναι ο Νίκος Αγαβαλάς,
να πει κάποια πράγματα και προσπαθεί να μας πει ότι δεν δικαίωσε το Κάστον ΠΑΟΚ, αλλά έκανε δεκτές εν μέρη και τις δύο εφέσεις σχέση του Ολυμπιακού και όλα θα κρυθούν από εδώ και πέρα. Τώρα θα κρυθούν από εδώ και πέρα όμως είναι ότι υπάρχει μια απόφαση η οποία εδώ και 7-8 μήνες στην Ελλάδα θεωρούσαμε ότι είναι το θέσφατο, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Μαρούπα, του Αρκούδη, του Τζουλάκη, του Κουμπάρου, του Φαραντούρη και δεν συμμαζεύεται, η οποία απόφαση, ξαναλέω ότι για όποιον την έχει διαβάσει, για όποιον έχει προσπαθήσει να το δει το δυνατόν αντικειμενικότερα το όλο θέμα και προσπαθεί να βγάλει άκρη, αντιλαμβάνεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση σε ένα δικαστήριο κανονικό, το οποίο θα δίκαζε, θα άκουγε τις πλευρές όλες και θα δίκαζε εντελώς αμερόληπτα, η συγκεκριμένη εισήγηση δεν θα μπορούσε να πατάει πουθενά, όπως και έγινε από το ΚΑΣ. Και τώρα σε αυτό το οποίο πατάνε και προσπαθούν πάλι να σας πείσουν είναι ότι δεν δικαίωσε τον ΠΑΟΚ το ΚΑΣ, αλλά γυρνάει την υπόθεση πίσω. Γυρνάει την υπόθεση πίσω, ρε παιδιά, από μηδενική βάση. Γυρνάει την υπόθεση πίσω λέγοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να την πάρει το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΠΟ, το οποίο πήρε μια λάθος απόφαση, γιατί έλαβε την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ως το απόλυτο χαρτί το οποίο δεν μπορεί να το αντιτάξει κανένας. Και πλέον η υπόθεση πάει εκεί. Και τώρα που θα ξαναπάει εκεί, από μηδενική βάση και χωρίς την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να θεωρείται δεσμευτική, εκεί δεν μπορεί να είναι οι δικαστές οι οποίοι ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει την εξαίρεσή τους. Και αναφέρομαι στον πρόεδρο τον κύριο Φιλόπουλο της Επιτροπής Εφέσεων και στον εφέτη δικαστή τον κύριο Βριώνη. Μιλάμε για εντελώς μηδενική φάση από εδώ και πέρα. Και σε πρώτη φάση οι 7 βαθμοί αυτοί επιστρέφουν στον ΠΑΟΚ. Σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ είναι 3 από την ΑΕΚ στη Super League. Ενώ μέχρι τη μία το μεσημέρι περίπου που βγήκε η απόφαση, ήταν στο μείον 4. Οπότε λοιπόν, στο ΚΑΣ που έγινε μια πραγματική εκδίκαση της υπόθεσης και όχι υπομνήματα, κόντρα υπομνήματα και δεν ξέρω εγώ τι, υπήρχε μια απόφαση η οποία δικαιώνει πλήρως τις θέσεις του ΠΑΟΚ και τις δικαιώνει γυρνώντας σε 7 βαθμούς πίσω και επίσης βγάζοντας ως μη δεσμευτική την εισήγηση αυτής της Επιτροπής, η οποία δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει στην πορεία προκειμένου αυτή η Επιτροπή να ξυλωθεί εντελώς. Έχουν υπάρξει φοβερές καταγγελίες για μέλη της μετά από αυτή την απόφαση την οποία είχε βγάλει, μετά από αυτή την εισήγηση μάλλον που είχε βγάλει για τον ΠΑΟΚ. Παραμένουν όλες τις θέσεις τους και σήμερα και τυπικά το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης λέει ότι, παιδιά, η εισήγηση αυτή είναι για να τη σχίσουμε και να μετάξουμε σκουπίδια και πρέπει η υπόθεση να ξαναεξεταστεί από την αρχή στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή του ΚΑΣ σήμερα ουσιαστικά μας λέει ότι, παιδιά, οι επιτροπές που έχετε στη Super League και στην ΕΠΟ δεν κάνουν τη δουλειά τους. Παρότι στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τακτικοί δικαστές και όμως δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Αυτό λέει η απόφαση του ΚΑΣ σήμερα. Έτσι, ότι πήραν μία λάθος απόφαση θεωρώντας δεσμευτική μία εισήγηση μιας επιτροπής η οποία δεν μπορεί να έχει δεσμευτικό λόγο για τίποτα. Και όλο αυτό το πράγμα το ΚΑΣ το έκανε να λειτουργήσει μέσα σε 1,5 μήνα σχεδόν. Νομίζω ότι κάπου εκεί στα... ούτε 1,5 μήνα λιγότερο. Ούτε καν μήνα. Στα μέσα Ιουνίου περίπου έγινε γνωστή η ημερομηνία. Έτσι, εκεί που υπήρξε αντικειμενική κρίση, χωρίς κανέναν επηρεασμό και χωρίς τίποτα, η απόφαση είναι αυτή η οποία βγήκε σήμερα. Αυτή είναι η κατάσταση με το ΚΑΣ. Προφανώς και ό,τι και να προσπαθεί να περάσει η άλλη πλευρά, είναι ξεκάθαρο ότι η θέση του ΠΑΟΚ στο ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώθηκαν πλήρως. Έτσι. Και από εκεί και πέρα η υπόθεση όμως δεν έχει τελειώσει, γιατί όντως είναι μια καταρχήν δικαίωση του ΠΑΟΚ. Δεν μιλάμε για μια τελεσίδικη απόφαση του ΚΑΣ. Το ΚΑΣ όμως, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε και αποφάσισε, ουσιαστικά στέλνει πίσω την υπόθεση στην Επιτροπή Εφέσεων,
από εντελώς μηδενική βάση και χωρίς το πόρισμα, παύλα εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να θεωρείται ως κάτι δεσμευτικό. Προφανώς και δεν έχει τελειώσει τίποτα. Προφανώς και η πλευρά του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα θα ετοιμάσει τον δικό της αντίλογο, τη δική της αντεπίθεση όπως μπορεί. Προφανώς και ειδικά στη συνέχεια και με την υπόθεση να επιστρέφει στην Ελλάδα, νομίζω θα είναι εντελώς ξεκάθαρο, θα είναι ξεκάθαρο ότι από τον Ολυμπιακό θα υπάρξει προσπάθεια να πάει ως το βραδινό πιο πίσω η υπόθεση, όπως θα το κάνει και με το ΚΑΣ, αν θυμάστε, μετά καλό Σεπτέμβριο, με το επόμενο που ζήτησε να καταθέσει την περασμένη Δευτέρα, αφού 11 ώρες οι διαιτητές, όπως λένε μέσα εισαγωγικά του ΚΑΣ, άκουγαν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αφού ολοκληρώθηκε μετά από 11 ώρες η διαδικασία, ο Ολυμπιακός θέλει να στείλει και υπομνήματα, με προφανή στόχο να πάει πιο πίσω η όλη υπόθεση. Και φυσικά ο στόχος είναι, όσο πηγαίνει προς τα πίσω και όσο υπάρχει χρόνος για να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα το οποίο λειτουργήσε στο προηγούμενο διάστημα, να μείνει μια τιμωρία που θα πάει και για τον χρόνο. Ή μάλλον θα πάει για τον χρόνο. Έτσι, να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν με μείον 7. Η υπόθεση θα ξεκινήσει ξανά από το 0. Δεν ξέρω τι θα μηχανογραφήσει πάλι όλο αυτό το σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι τα είπαμε όλο αυτό το διάστημα με τον Στέλιο Αναστασιάδη πάρα πολλές φορές. Τα έχετε διαβάσει και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε όλο αυτό το σκηνικό ήταν μαεστρικός. Ο ΠΑΟΚ έγινε άνω κάτω. Έτσι, δηλαδή, προφανώς και ένας από τους λόγους που η ομάδα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται είναι και αυτή η υπόθεση. Προφανώς και έχουν γίνει και άλλα πράγματα τα οποία την έχουν στείλει εδώ που την έχουν στείλει αγωνιστικά. Αλλά όταν το όλο θέμα έσκασε και όταν έγινε πολύ μεγάλη φασαρία και όταν βγήκε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, έτσι, όταν βγήκε η εισήγηση εκείνη η υποτίθεται δεσμευτική στην Ελλάδα τέλη Ιανουαρίου, ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζουμε στο μυαλό μας. Ο ΠΑΟΚ μέχρι εκεί τέλη Ιανουαρίου, Φεβρουάριο ήταν πρώτος. Όλα αυτά λοιπόν προφανώς και δεν μπορούν να έχουν αφήσει την επηρέαση στους πάντες. Προφανώς και δεν γίνεται η ομάδα να τα ξεπερνάει όλα και εκεί που έχει, ξέρω εγώ, 5 βαθμούς να της λένε ότι «ΟΚ, okay, έχεις 5, αλλά τώρα θα πας από 0. Και εντάξει, δεν έγινε τίποτα, πάμε». Ξαναλέω ότι χωρίς αυτό να αποτελεί το μοναδικό λόγο γιατί το ΠΑΟΚ έχει φτάσει αγωνιστικά εδώ που έχει φτάσει. Και επίσης, μπορεί οι 7 βαθμοί να επιστρέφουν τώρα, αλλά έτσι όπως είναι τα δεδομένα τα αγωνιστικά αυτή τη στιγμή και με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει να παίξει την Κυριακή στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό και την Τετάρτη να πηγαίνει στο ΆΚΑ να παίξει με την ΑΕΚ, ακόμα και έτσι, έτσι όπως είναι τα πράγματα αγωνιστικά αυτή τη στιγμή, αν μπορεί να βάλει κάποιος το χέρι του στη φωτιά ότι ο ΠΑΟΚ τερματίσει δεύτερος, ας το βάλει. Εγώ το βάζω. Αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι και είναι και το άλλο το κομμάτι ότι υπήρξε τόσο μεγάλη προσπάθεια, υπήρξε τόσο μεγάλη και οργανωμένη κίνηση προκειμένου ο ΠΑΟΚ να γίνει άνω κάτω. Μην ξεχνάτε ότι φίλοι του ΠΑΟΚ βγήκαν στο δρόμο, στους δρόμους, μετά από εκείνη την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και δεν ήταν 500 άτομα, ήταν βγήκαμε 10.000 κόσμος. Όλα αυτά προφανώς και επηρεάζουν την καθημερινότητα. Όλα αυτά προφανώς και επηρεάζουν την ομάδα. Και ήταν πραγματικά αυτό το οποίο εμένα τουλάχιστον μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν τέτοια η οργάνωση του όλου σκηνικού. Θέλεις από την Επιτροπή, θέλεις από τις, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θέλεις από τις Επιτροπές της Super League, της ΕΠΟ, θέλεις από τα ΜΜΕ, θέλεις από τον, από τον τρόπο με τον οποίο το όλο, η όλη εισήγηση, παύλα απόφαση, καλύφθηκε θεσμικά. Θέλεις από τον τρόπο με τον οποίο μέσα σε μία μέρα ανακαλύφθηκε μια τροπολογία, ούτως ώστε να φανεί ότι εμείς σας σώζουμε κιόλας, παιδιά, γιατί θα πέφτατε. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Αν δεν υπήρχε αυτή η τροπολογία, το ρωτήσω και με το Στέργιο αυτό,
Αν δεν υπήρχε αυτή η τροπολογία. Και η απόφαση ήταν να πέσει ο ΠΑΟΚ. Και σήμερα έρχονταν αυτή η απόφαση από το ΚΑΣ. Τι θα γινότανε. Γιατί εδώ μιλάμε για επιστροφή 7 βαθμών. Σε σχέση με έναν υποβιβασμό όπως αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Εγώ έρχομαι και ρωτάω. Και όλους αυτούς οι οποίοι κουνούσαν και το δάχτυλο αυτό το διάστημα, και το διάστημα δεν ήταν μικρό, γιατί δεν ήταν ένα-δύο μήνες υπόθεση. Η υπόθεση αυτή σέρνεται από το περασμένο Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, Δεκέμβριο. Τι έχουν περάσει 6-7 μήνες. 8. Αν λοιπόν δεν υπήρξε αυτή η τροπολογία που τόση διάθεση υπήρχε από την κυβέρνηση και τόσο έτοιμη ήταν να την περάσει προκειμένου να αλλάξει η τιμωρία. Αν λοιπόν 27 πρώτου που υπήρξε αυτή η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και στη Super League, στο πρωτοβάθμιο και στο δευτεροβάθμιο της ΕΠΟ, στην Εφέσεων, έτσι, θεωρούσαμε ότι αυτό είναι παιδιά, είναι η εισήγηση, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι εμείς, δεν μπορούμε να δικάσουμε στην ουσία, πρέπει να πέσει την κατηγορία. Και σήμερα έρχονταν αυτή η απόφαση από το ΚΑΣ. Τι θα γινότανε. Μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα, μιλάμε για επικίνδυνους ανθρώπους και για ένα σύστημα το οποίο πραγματικά λειτουργήσαν όλα μέχρι ένα σημείο στην εντέλεια. Όλα. Θεσμικά, παραθεσμικά, επιτροπές, παραεπιτροπές, κυβερνήσεις. Και όποιος δεν το βλέπει ούτε τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν ξέρω. Το όλο θέμα άρχισε να χαλάει από τη στιγμή που πάω πια. Ήταν ξεκάθαρο ότι θα πάει στο ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θεωρώντας ότι κάποια στιγμή σε κάποιο βαθμό θα δικαστεί και εκεί που θα δικαστεί, όπως και έγινε, θα δουν όλοι ότι παιδιά εδώ δεν υπάρχει κάτι. Ό,τι και να λέτε, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι για μια υπόθεση η οποία πραγματικά εξυφάνθηκε με συγκεκριμένο τρόπο, με φοβερή πλοκή και με όλα τα γρανάζια αυτής της υπόθεσης να λειτουργούν στην εντέλεια. Ούτω ώστε το ΠΑΟΚ να γίνει ανωκάτω, να του μείνει ρετσινιά και φυσικά βλέπει ότι να έχει γίνει έτσι, γιατί το πρωτάθλημα δεν το παίρνει ΠΑΟΚ. Και έχει γίνει και ανωκάτω και αγωνιστικά. Και για διάφορους άλλους λόγους. Αλλά αυτό το κομμάτι, πραγματικά, ο τρόπος με τον οποίο όλο αυτό φτιάχτηκε, πραγματικά ήταν απίστευτος. Και τώρα πια ξαναλέω ότι υπάρχει απόφαση του ΚΑΣ και μπορούμε όλοι να καταλάβουμε για το πώς εδώ και 7-8 μήνες η όλη υπόθεση στήθηκε, φτιάχτηκε από συγκεκριμένους ανθρώπους, από συγκεκριμένα μέσα, από συγκεκριμένα θεσμικά όργανα. Και εγώ πραγματικά ξαναλέω και το αναρωτιέμαι, αν δεν υπήρχε αυτή η αστεία τροπολογία και ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να περάσει προς τα έξω ότι η κυβέρνηση και όλα σώζει τον ΠΑΟΚ, για κάτι το οποίο δεν έχει κάνει, τον σώζει. Ωραία. Να έρχεται, να υπήρχε τιμωρία η οποία ήταν που ίσχυε πριν. Και θα ήταν ο υποβασμός. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με τον Στέλιο τον Ασιάδη λίγο πιο μετά. Φυσικά μαζί μας έχουμε τη Στοίχημαν. Στη Στοίχημαν έχουμε καθημερινά τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Στη Στοίχημαν έχουμε το online καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα, blackjack και φυσικά πολλά άλλα παιχνίδια καζίνο, όπου και αν είστε έχετε μαζί και το καζίνο. Φυσικά στη Στοίχημαν έχει επιστρέψει το Serie Application, το οποίο είναι φυσικά διαθέσιμο και για Android και για iOS. Έτσι, κάθε μήνα μπορείτε να κάνετε το απόλυτο σερί και να φτάσετε να πάρετε 100.000 ευρώ, ακόμα και αν δεν φτάσετε μέχρι εκεί, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά έπαθλα μέσα από τη στοίχημα.gr και φυσικά το σερί application. Φυσικά, στη Στοίχημαν, με το παιχνίδι να γίνεται καλύτερο, έχει την επιλογή του cash out, έχει την επιλογή του live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, φυσικά 24ωρη υποστήριξη, όλα αυτά από την στοίχημαν.gr που είναι μαζί μας. Μαζί μας φυσικά είναι και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, 25 Μαρτίου 19, ένας ολοκένουργος χώρος στο κέντρο της Ευκαρπίας. Έμπειροι δάσκαλοι βοηθούν καθημερινά τα παιδιά σας με ενισχυτική διδασκαλία, καλύτερη κατανόηση των αγγλικών, μυστικά για το σκάκι, παραμύθια από άλλη οπτική γωνία, βιβλιοθήκη, ρομποτική, οικαστικά, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε
σε δραστηριότητες για τα παιδιά στο ΚΔΑΠ της Ευκαρπίας, ακόμα και φυσικά και χορό και κίνηση, όλα αυτά στο ΚΔΑΠ της Ευκαρπίας την 25 Μαρτίου 19. Εμείς τώρα θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, επειδή το Στέργιο τον έχω δυνατό σήμερα, μου είπε ότι έχει να πει αρκετά, θα φύγουμε λίγο πιο νωρίς στο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα είμαστε μαζί με Στέργιο Αναστασιάδη για να συζητήσουμε όλη την επικαιρότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9. Είπαμε κάποια πράγματα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Η μέρα είναι γεμάτη σήμερα με αφορμή την απόφαση του ΚΑΣ. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον Στέργιο Σασιάδη. Καλησπέρα, Στέργιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Και στους φίλους του Λίμπερο. Καλά, μια χαρά. Πολύ γρήγορα βγήκε η απόφαση, ρε εσύ. Ναι, πραγματικά προκαλεί ενδιαφέρον. Δηλαδή, τίποτα μπακάλιτες είναι οι άνθρωποι, ρε. Εντάξει. Και κάπου διάβασα, δεν το έχω ακούσει με τα αυτιά μου για να πω και το όνομα του κυρίου αυτού που το είπε σε τώρα τηλεοπτική εκπομπή ραδιοφωνική, είναι περσόνα της Αθήνας γενικότερα. Okay. Αναρωτήθηκε, είναι δικαστήριο το ΚΑΣ? Αν το ακούμε με τα αυτιά μου ή αν το βρω θα πω και το όνομα, δεν έχω θέμα. Okay. Μπα δεν είναι τρεις άνθρωποι, δεν είχαν να κάνουν στη Λοζάνη, δικάζαν την υπόθεση, δεν είναι δικαστήριο. Εντάξει. Επιμένουν ορισμένοι... Άστο εκεί πέρα καμιά 7-8 μήνες να παίζει, να γράφουμε. Μας πας τώρα σε 4 μέρες μέσα απόφαση. Χαλάς την πιάτσα. Να δούμε τι θα φέρει και η εξέλιξη αυτή μετέπειτα. Δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Εντάξει, μου έστειλε φίλος μήνυμα ότι αν ήταν Ολυμπιακός στη θέση του ΠΑΟΚ θα έχει πέσει η κυβέρνηση. Αλήθεια είναι αυτό, αν το σκεφτείς. Ναι. Εντάξει. Αλλά καλώς θα πω εγώ, δεν έχει ο ΠΑΟΚ τις άκρες που έχει στις κυβερνήσεις. Δεν θα ήθελα ποτέ να είναι ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι και ο κόσμος, να είναι τόσο έτσι διαπλεκόμενος με κυβερνήσεις και να έχει τόση δύναμη. Άλλοι θα θέλουν ενδεχομένως. Τέλος πάντων, πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι ξετυλίστηκαν πραγματικά όλοι όσοι έτσι με υφάκι σχολίαζαν τους προηγούμενους μήνες ότι δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ, ότι θα δικαστεί η υπόθεση τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο. Παιδιά μην πάτε στο ΚΑΣ γιατί μπορεί να υπάρχει υποβιβασμός, λέγανε ορισμένοι και φίλοι μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και φίλοι μας στην Αθήνα. Εντάξει, όλοι αυτοί ξεφτυλίστηκαν, άνοιξαν μια τρύπα, χώθηκαν μέσα και κάτι φωνούλες ακούσες από το βάθος. Γιατί για φωνούλες πρόκειται. Ναι. Εντάξει. Βλέπω εγώ και στεναχωρημένες φωνές, στεναχωρημένα πρόσωπα. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν βλέπω πολύ ένταση τώρα, Χρύσανθε. Χρύσανθε, καλά. Κάτι διάβαζε το Χρύσανθο. Στέργιο. Δεν βλέπω πολύ ένταση. Βλέπω έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα. Εδώ και καιρό. Κοίταξε, Νίκο. Κοίταξε, Νίκο. Αυτοί στον Ολυμπιακό, εντάξει, ξέραν όλο το έργο. Οκ. Okay. Συμφωνώ. Αλλά το έχουμε ξαναπεί μαζί 100 φορές, την κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό δεν πέσανε τα σύννεφα. Ούτε πάθανε σοκ, ούτε χάσανε τη γη κάτω από τα πόδια. Τη γη κάτω από τα πόδια τη χάσανε όσοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν όλο αυτό και να δικαιολογήσουν τις δικές τους αδυναμίες, να πετάξουν λάθη στον ΠΑΟ κτλ. Ναι. Να κάνουν χιούμορ που δεν έχουν χιούμορ. Αυτοί χάσανε τη γη κάτω από τα πόδια. Ο Ολυμπιακός τι να περίμενε? Ότι ο ΠΑΟΚ θα υποβιβαζόταν ή ότι το ΚΑΣ αποβάζει τον υποβιβασμό ή θα άμενε τιμωρία, έτσι? Πολλά μπορεί να είναι οι Ολυμπιακοί αυτοί που ορίζουν την τύχη του Ολυμπιακού και την πολιτική του. Βλάκες δεν είναι, Νίκο. Ναι. Εντάξει. Ορισμένοι που πίστεψαν όλο αυτό χωρίς να έχουν την εμπειρία του Ολυμπιακού και αυτά που ξέρει ο Ολυμπιακός, πίστεψαν το παραμύθι. Και εκτέθηκαν και γέλια και χαρές και πολυδιοκτησία, αυτό εντάξει. Να τους δω εγώ από σήμερα, από αύριο, από Δευτέρα. Κοίταξε, σήμερα το αφήγημα είναι, δεν δικαίωσε τον ΠΑΟΚ το ΚΑΣ. Το έστειλε πίσω. Θα αποφασίσει η Επιτροπή Εφέσεων. Το ότι πήρε πίσω 7 βαθμούς. Το ότι το ΚΑΣ λέει ότι... Είναι και αυτό μέρος της αλήθειας, αλλά δεν είναι μόνο η αλήθεια. Φυσικά. Εντάξει. Ουσιαστικά τι λέει το ΚΑΣ, η Επιτροπή ό,τι να είναι. Εντάξει, και βάζει και χέρι στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, μην πάρετε δεσμευτική αυτή την απόφαση. Προς Θεού δηλαδή. Ναι. Που δεν κάνει καλά τη δουλειά σας και δικαστές της ΕΠΟ. Εντάξει,
Γιατί μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε μια επιτροπή κρατική να διαμορφώσει το μέλλον μιας ομάδας, χωρίς να μπορεί κανένας δικαστής να την αλλάξει. Mm-hmm. Δηλαδή σε όλα τα κομμάτια της δικαιοσύνης υπάρχει πρώτος βαθμός, δεύτερος, υπάρχει και τρίτος ο Άριος Πάγος στην Ελλάδα ή το ΚΑΣ όταν μιλάμε για αθλητισμό, αλλά έπρεπε όλη η Ελλάδα και φίλοι του ΠΑΟΚ να χορεύουν και να δεχτούν την απόφαση της Μαρούπα και του Αρκούδη. Και του Κουμπάρου. Και του Κουμπάρου, ναι. Εντάξει. Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρείται μήνες. Και επειδή έχει ταλαιπωρηθεί μήνες, όμως και ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί μήνες, καλό είναι ο ΠΑΟΚ πλέον να μην αφήνει τίποτα να πέφτει κάτω. Mm-hmm. Εντάξει. Γιατί πολλοί πήρανε και εδώ στην πόλη μας κατά γράμμα την απόφαση της την εισήγηση της Μαρούπα και βγάλαν και τα δικά τους συμπεράσματα, χωρίς να έχουν ιδέα το τι ακριβώς γίνεται και τι σημαίνει πολιοκτησία. Νομικά. Mm-hmm. Εντάξει, όλοι γίνανε νομικοί στην πόλη μας και στην Αθήνα. Όλοι νομικοί. Απίστευτο. Ναι, ναι, τα έγγραφα όπου έφυγαν. Όλοι γίνανε νομικοί. Όλοι γίνανε νομικοί. Καλό είναι λοιπόν ο ΠΑΟΚ να τους βάλει στη θέση τους όλους. Και να προσέχουν την άλλη φορά το πώς θα μιλάνε και πώς θα εκφράζονται. Mm-hmm. Και πού θα χαχανίζουν. Εντάξει. Και αυτό που λέγεται το κύριο μεσημέρι, δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να ξαναπιαστεί αδιάβασος. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Όσο γίνεται καλύτερα. Κοίταξε. 5 νομικούς. 25. Αν μείνουμε στο τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα, μετά τη σημερινή απόφαση, δηλαδή που είναι η υπόθεση να επιστρέψει στην Επιτροπή Εφέσεων και από εκεί να ξεκινήσει ξανά από μηδενική βάση, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να είναι τα ίδια μέλη στην Επιτροπή Εφέσεων. Αυτά που. Καλά, αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Δηλαδή τώρα ο Βριώνης θα εμφανιστεί και πάλι. Ενώ υπάρχει βάρος σε μια διαδικασία που τρέχει μια καταγγελία του ΠΑΟΚ. Δεν γίνονται αυτά, φαντάζομαι. Δεν γίνονται. Και ναι. να πω και στους φίλους του ΠΑΟΚ και στους εχθρούς του ΠΑΟΚ ότι εάν υπάρξει κακοδικία στην Επιτροπή Εφέσεων, μπορεί να ξαναπάει ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ. Ναι, μα είναι ξεκάθαρο. Εντάξει. Ότι όποιος και αν όποιος είναι μια απόφαση, ότι... μπορεί να μπει κάποιος άλλος κουμπάρος. Ξέρω εγώ τι γίνεται σε επιτροπές ενίκου. Μπορεί, ρε φίλε, πάλι να μην δίνουμε δικονικά για μια επιτροπή. Να μην δίνουμε δικονικά και να χρειάζεται να πάρουμε κανένα φίλο μας. Μπορεί να είναι η συνυφάδα του Αργενάκη. Ναι. Ή ο Μπαντανάκης, το ξέρω εγώ. Ποιος μπορεί να είναι. Δηλαδή μπορεί κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ να έχει εμπιστοσύνη σε όλο αυτό δηλαδή. Και πριν δεν είχε, αλλά σήμερα βγήκε και με τη βούλα. Εντάξει, τρεις δικαστές, παύλα διαιτητές, αποφάσισαν αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή, το πόσο έχει ταλαιπωρήσει η Μαρούπα, ο Αρκούδης, ο Κουμπάρος και ο φίλος και οι Πειραιώτες τον σύλλογο είναι απίστευτο, εντάξει. Και θα ξαναπώ εγώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε τη συγκεκριμένη επιτροπή να την αφήσει να δικάσει. Δεν θα έπρεπε καν Νίκο να έχει ξεκινήσει διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος στην όλη διαδικασία του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν υπάρχει έκφραση ξεκινάει διαδικασία στην επιτροπή. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δίνεται το σύνθημα. Δεν έπρεπε να ακουστεί ούτε αυτό. Ο ΠΑΟΚ, γιατί τα ήξερε από πριν ο ΠΑΟΚ τα περισσότερα, αλλά βγήκα στην πορεία. Εντάξει, έπρεπε να την αλλάξει την επιτροπή αμέσως. Και αν δεν καταλάβουν από λόγια, να καταλαβαίνουν από πράξεις. Δηλαδή να φεύγανε γραφεία. Ότι δικάστε μόνοι σας. Εμείς δεν καθόμαστε απέναντί σας. Δηλαδή βλέπω τη φωτογραφία της Επιτροπής και μου έχετε να σπάσουν το δόνι του λάπτοπ, εντάξει. Και όλοι αυτοί έχουν ταλαιπωρήσει ένα σύλλογο επί 6 μήνες. 7. Διάβαζα νωρίτερα την ανάρτηση της Μαρούπα, την οποία την κατέβασε. Τη διάβασα κι εγώ. Εντάξει, ευτυχώς την πρόλαβα γιατί το πάγο δεν ήταν ανέβαση πρώτο. Ναι. Τυχαία έτσι ήθελα να δω, γιατί πάντα μου αρέσει να βλέπω κάποια σχόλια από κάτω σε πρόσωπα της επικαιρότητας. Μπήκες σε όλα τα προφίλ της Μαρούπα ή ήταν μόνο σε ένα βρήκα, ξέρω εγώ. Τέσσερα βρήκα σε αυτό με το γαλάζιο πουκαμισάκι. Είναι το άλλο με το κόκκινο, έχει πολλά. Εντάξει, στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει τι μιλάμε τώρα, έχει γράψει απίστευτα πράγματα. Mm-hmm. Εντάξει, ουσιαστικά ξέρεις τι λέει, γιατί διάβασα δύο φορές για να καταλάβω, γιατί είναι λίγο στολούρα γενικότερα, okay. Δεν έχει μέσα ψευτομουφτίδες και πράκτορες, ούτε για Σοφιά που είναι και σημερινό θέμα. Mm-hmm. Υπάρχει και επιστολή του Ιβάν Σαββίδη στον Πούτιν, υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24, ας τη διαβάσουν οι φίλοι, γιατί όντως είναι μεγάλο θέμα, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά δεν απασχολεί την επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, απασχολεί όλη την Ελλάδα. Ουσιαστικά ξέρεις τι είπε, καλά πέρα ότι δικαιώθηκε και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ,
είπε ότι τι περιμένετε, αφού έβαλε έναν διαιτητή ο ΠΑΟΚ, έναν Ολυμπιακός, λογικό ας πούμε να βγει αυτή η απόφαση. Εντάξει, υπάρχουν άπειρες υποθέσεις στο ΚΑΣ που βασικά σχεδόν όλες οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Δηλαδή το ότι επιλέγει ο ΠΑΟΚ τον Ιταλό Μοσχοβίτη και ο Ολυμπιακός τον Γερμανό Αναστασιάδη, δεν είναι εδώ Ελλάδα κυρία Μαρούπα να πάρει ο καθένας το μέρος της ομάδας. Προτείνει κάτι, δηλαδή. Η Μαρούπα λοιπόν έβγαλε αυτό το συμπέρασμα, ότι εντάξει τώρα το ΚΑΣ τώρα τι είναι αυτό, ο του ΠΑΟΚ είπε για τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός του Ολυμπιακού και το περίμενα και όλος όλο αυτό. Εντάξει, βάζει χέρι στον κόσμο του ΠΑΟΚ, η Μαρούπα. Ναι. Εντάξει. Ότι ο Όχλος συμπεριφέρεται έτσι και αυτό, ναι και τα λοιπά. Με κεφαλαία και ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε στο ίδιο αίτημά του, η Μαρούπα. Εντάξει. Αναρωτιέται αν αυτή η χώρα έχει σωτηρία, η Μαρούπα Νίκο. Δηλαδή χώρα που έχει σε επιτροπή βαρισίματη τη Μαρούπα, αναρωτιέται η Μαρούπα αν έχει αυτή η χώρα σωτηρία. Δεν έχει. Κυρία Μαρούπα μου. Mm-hmm. Δεν έχει. Καλό καλοκαίρι λέω, λέει στο τέλος. Φαντάζομαι θα μας αποχαιρετήσει η Μαρούπα μια και καλή. Εντάξει, ας βγαίνει στα πάνελ και εκεί που τη φιλοξενούν με χαρά Νίκο. Ναι. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ότι αυτή η συγκεκριμένη κυρία βρήκε βήμα όποτε γούσαρε. Η Μαρούπα. Mm-hmm. Εντάξει. Και δεν είναι να πει κάποιος ότι με τη Μαρούπα ασχολούμαστε. Αυτή έβαλε τον ΠΑΟΚ σε όλο αυτό το θέμα. Και ο Αρκούδης και ο Κουμπάρος. Αυτοί το βάλαν τον ΠΑΟΚ. Σε όλη αυτή την ταλαιπωρία για μήνες. Και φυσικά επιμένει ότι η απόφαση είναι σωστή που πήραμε. Εντάξει. Ναι, είναι σωστή. Είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι, μας λέει η Μαρούπα, μας κάνει και τη χάρη, με τη σωστή απόφαση ναι. που πήρε η ΕΕΑ. Η οποία επιτροπή ξεφτυλίστηκε από το ΚΑΣ. Ξεφτυλίστηκε όχι μόνο για και τα δικαστήρια που έκραναν δυσμετρική την απόφαση, ξεφτυλίστηκε και για την απόφασή της. Ας διαβάσει κάποιος όλο το έγγραφο του ΚΑΣ, υπάρχει μετεφρασμένο στο ΠΑΟ 24, για να καταλάβει πως αδειάζει την Επιτροπή το ΚΑΣ. Δεν, έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα, εντάξει. Και έχουν υποθεί απίστευτες χοντράδες εις βάρος του ΠΑΟΚ. Που αν κάτσει κάποιος να τα μαζέψει μπορεί και να δουλεύει 2 μέρες, Νίκο. 3, για αυτά που υπόθηκαν και γράφτηκαν αυτούς τους 7 μήνες, 8, από το Δεκέμβριο. Ναι. Απλώς ήταν πάρα πολύ οι πρόθυμοι να παίξουν το έργο της κυβέρνησης. Όχι το Αβγενάκη. Εγώ εδώ και καιρό δεν κατηγορώ τον Αβγενάκη. Μια χαρά την κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Μια φορά παρεξηγήθηκε ο Χρήστος που τον είπα υπάλληλο της κυβέρνησης. Συγγνώμη, ένας που μπορεί να χάσει τη θέση του ανά πάση στιγμή αν το αποφασίσει ο προϊστάμενός του Παύλα αφεντικό του, δεν είναι υπάλληλος, τι είναι δηλαδή. Δεν μπορεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απομακρύνει τον Αβγενάκη. Θεωρητικά μπορεί. Μπορεί. Ναι. Πρακτικά, αν θέλει. Μπορεί τώρα που μιλάμε να πει είναι υφυπουργός αθλητισμού ή παλατσινού, ξέρω εγώ. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί, δεν είναι. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Ο πρωθυπουργός είναι αυτός που έχει το απόλυτο κουμάντο. Βέβαια. Εντάξει, παρεξηγήθηκε όμως ο Χρυσάνθος που είναι υπάλληλος της κυβέρνησης. Τέλος πάντων, αυτό είναι με συνεισχύα του Χρύσανθο. Ο Αβγενάκης είναι αυτός που έχει τη μικρότερη ευθύνη, Νίκο, για όλο το θέμα. Εντάξει, απλώς έκανε πολύ καλά την δουλειά του. Αυτή που το αντέθηκε να την κάνει. Το σανό που περνούσαν άνθρωποι της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα ότι είναι δυσαρεστημένος ο Κυριάκος από τον Αβγενάκη. Και είναι να αποχωρήσει, ας το πούνε εκεί που τους παίρνει. Φίλε, εδώ τώρα πάμε σε άλλο ρεπορτάζ. Okay. Απλά, γενικά και τα φιλοκυβερνητικά μέσα είχαν αναφέρει τις πιθανότητες ανασχηματισμού και είχαν αναφέρει και την έκπληξη μετά τη στροφή που έκανε η κυβέρνηση πριν περίπου πόσο, 20 μέρες, πάνω κάτω τόσο, νομίζω. Ίσως να έχει κάτι άλλο στην ατζέντα της κυβέρνησης κάπου το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οπότε δεν θα προχωρήσει ένα σχηματισμό. Μπορεί να πέσει κάτι άλλο κάπου τον Οκτώβριο, λένε κάποιοι. Ναι, εγώ πάντως δεν πιστεύω, Νίκο, ότι υπάρχει δυσφορία της κυβέρνησης για τον Λευτέρη Αβγενάκη. Συγγνώμη. Δεν ξέρω και να υπάρχει. Γιατί τις πλάτες που έχει. Πού.
Δεν ξέρω η δυσφορία πώς μπορεί να Καλά, μεταφραστεί. Ότι οι πλάτες είναι γερές είναι το μόνο σίγουρο, αλλά και δεν πολύ μπορώ να μεγάλες. σκεφτώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί αυτές τις πλάτες λίγο να τις κάνει πιο πέρα. Τι να πω πια. Άμα Δεν ξέρω. Τον έχει στη χρηματοδότηση γενικότερα, ξέρω εγώ, λίγο δύσκολα. Ναι. Γενικά Α, εγώ πάντως, νόμιζα σε, και θέλω λίγο να σχολιάσουμε μαζί αυτό. Σε συγγενικά του πρόσωπα νόμιζα. Ο Α, όχι, όχι, όχι. Γιατί όχι, είναι γνωστό όχι. Ότι ο Αβγενάκης χαίρεται της εκτίμησης της Ντόρας. Βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σχολιάσουμε μαζί είναι Ναι. αυτό το οποίο, ξέρεις, έχει μείνει τώρα, ρε φίλε, δεν το συζητάμε τόσο. Το είπα λίγο και εγώ στην εισαγωγή. Ότι ήταν τόσο καλά στημένο το σχέδιο που έρχεται μέσα σε 4 μέρες το ΚΑΣ. Δηλαδή το ΚΑΣ το οποίο. Πότε βγήκε, ρε φίλε, η απόφαση για να γίνει η εκδίκαση 6 Ιουλίου. Μέσα Ιουνίου δεν βγήκε. Κάπου εκεί. Δεν Ναι. έχει ένα μήνα. Πιο λίγο από ένα μήνα. Πιο Δηλαδή, πιο λίγο, πιο λίγο. το ΚΑΣ λιγότερο από ένα μήνα έχει πάρει τα στοιχεία, έχει ακούσει τις πλευρές, έχει βγάλει μια απόφαση, η οποία είναι εντελώς αντίθετη με όλο αυτό το οποίο εξυφάνθηκε εδώ και 7-8 μήνες και που αν δεν υπήρχε η τροπολογία που όλοι προσπαθούν να μας την περάσουν ότι έσωσε τον ΠΑΟΚ, σκέψου ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ με εκείνη την απόφαση της Επιτροπής, την εισήγηση μάλλον, αν δεν είχε αλλάξει ο νόμος, που και αυτό ήταν μέσα στο σχέδιο, να συζητάμε καλά, αυτή ήταν εννοείται, στην τεχνική. εννοείται. Δηλαδή είναι το πλάνο όλο, η πλοκή είναι φοβερή. Μιλάμε για σκηνοθεσία καταπληκτική. Νίκο, ο Ολυμπιακός, να το πούμε ξανά, ήξερε από τη στιγμή ότι δεν μπορεί να βλάψει τον ΠΑΟΚ στον βαθμό που θα πίστευαν ορισμένοι και εδώ στην πόλη μας. Υποβιβασμούς, δεν ξέρω τι άλλο. Εξαφανισμός του συλλόγου, μόνο αυτό δεν ακούστηκε. Έγινε μαεστρικά όμως όλο αυτό, με μια επιτροπή 100% ελεγχόμενη, και γι' αυτό λέει συνέχεια ότι ο ΠΑΟΚ είχε τα στοιχεία στα χέρια του. Εντάξει, δηλαδή πιο ξεκάθαρα δεν μπορούσε να κάνει ο Αβγενάκης όταν έβαλε λίγες μέρες πριν την εκδίκαση 2 μέλη από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εντάξει, ναι. Θα μπορούσαν να το κάνουν πιο κομψά. Αλλά το κάνανε τόσο προκάλυπτα που καταλάβαμε όλοι το ποιο είναι το έργο της Επιτροπής. Εντάξει, και η δική μου εξήγηση για την ώρα που έγινε γνωστή από η εισήγηση της Επιτροπής, την ώρα δηλαδή του αγώνα ΠΑΟΚ Βόλος, για μένα δεν είναι... Για μένα, βασικά για μένα η εξήγηση είναι μία. Ότι θέλανε να έχουν στα χέρια τους κάποια στοιχεία, δηλαδή για παράδειγμα αποδοκιμασίες του κόσμου, για να μπορούν να στηρίξουν αυτό το ψέμα ότι ο Πρωθυπουργός αντιλήφθηκε ότι υπάρχει δυσφορία και αλλάζει τον νόμο το επόμενο πρωί. Δηλαδή ναι. Πιο γρήγορα τα ανακλαστικά κυβέρνηση δεν έχει δείξει ποτέ εδώ και 50 χρόνια. Πώς έγινε, ρε φίλε, να φτιάχνει τροπολογία μέσα σε λίγες ώρες, εκπληκτικό. Μα γι' αυτό σου είπα άμα ότι θέλεις, άμα θέλεις. Έγινε γνωστή η απόφαση. Έγινε γνωστή η απόφαση την ώρα του αγώνα. Εγώ ναι. Ρώτησα και ευθέως το Λευτέρη Αβγενάκη όταν το φιλοξενήσαμε στο Λίμπερο, που στη δική μου ερώτηση την πρώτη φορά, εντάξει, πάντρεψε τον αδερφό μου. Εντάξει, ναι. Στο Λίμπερο ακούστηκε το πρώτη φορά. Ενδεχομένως και γιατί ρωτήθηκε, για πρώτη φορά. Ξέρεις, το έχω σκεφτεί και αυτό, γιατί σε όλες τις άλλες εκπομπές στην Κρήτη αυτά δεν τον πολύ ρωτάνε. Η συνάδελφος στην ΕΤΡΙΑ δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις ερωτήσεις. Και να ήθελε. Και ναι, δεν ήταν και δεν είχε και καλά το θέμα. Τέλος πάντων, όταν το ρώτησα τον υφυπουργό, καλά υφυπουργέ, 5 μέλη, 7 στην επιτροπή, ένας δεν ήξερε ότι την ώρα παίζει αγώνα ο ΠΑΟΚ. Και έχει στο γήπεδο 25.000 κόσμου, 20.000 κόσμου. Μπορεί να μην το ξέρανε και... Εγώ λοιπόν πιστεύω και θα εξακολουθώ να πιστεύω νομίζω ότι είχε αυτό πει έγινε... ότι... Μην νομίζετε ότι όλα τα μέλη έχουν. Κάπως το είχε πει. Ότι όλα τα μέλη παρακολουθούν ακριβώς το πρωτάθλημα και ξέρουν ακριβώς το πρόγραμμα. Κάπως έτσι το νομίζω. Ένα ρε φίλε όμως, ένα. Ναι. Παιδιά, ένα μέλος από τα 7, από τα 5. Εγώ λοιπόν, Νίκο, για να το κλείσουμε και αυτό, εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος, δεν μπορώ να το αποδείξω, ότι έγινε αυτό για να υπάρχει το πάτημα της κυβέρνησης ότι παιδιά εδώ προκλήθηκε δυσφορία και τα συνθήματα που ακούστηκαν, να μην χωριστεί η Ελλάδα στα δύο, έρχεται ο Σούπερ Κούλης. Για να λύσει το πρόβλημα. Ως άλλος έτσι κάτι στην Αμέρικα. Και ξαφνικά η τροπολογία μέσα σε λίγες ώρες δεν κάνει ποτέ έχει λάθη, περάσει κάνω και λάθη. Αποφασιστεί.
Ναι, γιατί δεν γίνεται, ναι, μια ιστορική ομάδα κτλ. Κτλ. Εντάξει. Θα το ξαναπώ, ο ΠΑΟΚ πρέπει, Νίκο, να προετοιμαστεί για ακόμα πιο ακραίες καταστάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή μην περιμένει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός θα μαζευτεί και του χρόνου θα είναι ένα πρωτάθλημα, αχ, τι καλά και στο γήπεδο και ποιος έχει καλύτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει σαν στόχο ξεκάθαρο, όσο είναι η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, να πάρει σάρθμα πρωταθλήματα. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι σοφός. Αυτό θέλει ο Ολυμπιακός. Με κάθε τρόπο να πάρει και το επόμενο και το μεθεπόμενο και να πάρει ακόμα 7, 8, 9, 10 συνεχόμενα. Και πολύ σωστά φίλοι του ΠΑΟΚ ανεβάζουν φωτογραφίες με τη βαθμολογία πως ήταν πριν σκάσει το όλο θέμα. Μαζί ήταν οι ομάδες. Ακριβώς. Εντάξει. Το ανέφερα και ο Ολυμπιακός δεν ήξερε. Ο Ολυμπιακός, Νίκο, αν μπορούσε να έχει τη γυάλινη σφαίρα και να δει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι τόσο δυνατός όσο πέρσι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το ξέρει το Δεκέμβριο, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε ισοπαλίες στο Καραϊσκάκι και ήταν στον πόντο οι ομάδες και από πάνω ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Mm-hmm. Αν ήξερε το τι θα γινόταν και με τη βοήθεια του ΠΑΟΚ αγωνιστικά, νομίζω ότι θα έβαζε λιγότερα έτσι, ακραία μέτρα. Δηλαδή αυτή την ιστορία θα την κρατούσε για του χρόνου. Εγώ είμαι σίγουρος. Εντάξει. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ας προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ, ο οργανισμός, όχι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, για και πιο ακραίες ιστορίες του χρόνου. Γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί και πάλι να δώσει τέτοιου είδους μάχη. Εντάξει, θα έχει και συνέχεια η όλη ιστορία. Ασφαλώς και θα περιμένουμε και την ιστορία με την Επιτροπή Εφέσεων. Εντάξει, και όπως είπα και νωρίτερα, εάν υπάρξει κακοδικία ή υπάρξουν πάλι συνυφάδες και μπατζανάκηδες, ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξαναπάει στο ΚΑΣ. Εντάξει, αλλά η ουσία, Νίκο, στο τέλος της ημέρας, εντάξει, ασφαλώς είναι τεράστια υπόθεση να φύγει αυτή η κοιλίδα πάνω από τον ΠΑΟΚ, εντάξει, που πραγματικά χαροποίησε πολλούς και τους έδωσε ζωή για τα επόμενα 50 χρόνια να έχουν κάτι να λένε. Σε κάθε περίσταση όταν τους ζορίζεις, εσένα η κυβέρνηση, εσένα. Ναι, θα, ναι. Θα τελειώσει το παραμεθάκι αυτό και στην Επιτροπή Εφέσεων και με τη Βούλα. Και μετά ο ΠΑΟΚ για μένα καλό θα είναι όποιος έχει τη ρητορική αυτή να έχει και τις επιπτώσεις. Κάποια μήνυση, κάποιο εξώδικο. Δεν μπορώ καθένας να λέει ό,τι θέλει. Εντάξει, εδώ πέρα υπάρχουν για τον Ολυμπιακό 10 υποθέσεις και είμαστε προσεκτικοί όταν λέμε το κάθε κόμμα. Και την κάθε παύλα. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Έχει ο Ολυμπιακός 10 υποθέσεις πάνω του και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στον ΠΑΟΚ, επειδή υπάρχει πολλή δημοκρατία και μακάρι να υπάρχει πάντα, αλλά πολλοί το πήραν από την ανάποδη. Ότι λέμε ότι μας καπνίσει και γράφουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οκ. Okay. Να δούμε και πώς θα τελειώσει και αυτή η υπόθεση. Τώρα, εντάξει, υπάρχει το αγωνιστικό σκέλος. Εγώ νομίζω, Νίκο, ότι λογικά πρέπει να πάρουν λίγο τα πάνω τους υπαίκτες. Δεν πρέπει να αυτό είναι πολύ... Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος από την αλήθεια. Η λογική δεν λέει ότι... Τι στο διάλογο, λίγο δεν θα πάρουν τα πάνω τους. Ότι εκεί είμαστε στο μείον 4 και ξέρω, πρέπει να πάρουμε νίκη. Για εκεί. Εγώ φαντάζομαι ότι πρέπει παίξει το ΠΑΟΚ, ελπίζω δηλαδή, και ο κόσμος το ίδιο ελπίζει, να πήραν λίγο ψυχολογία από αυτή την επιστροφή των βαθμών που ήδη κέρδισαν στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ 61 βαθμούς και είπε το ΚΑΣ σου κάνω δώρο για άλλους 7. 68 είχε ο ΠΑΟΚ, 68 είχε και σήμερα που μιλάμε. Φιλοτιμήθηκε να αλλάξει και λίγα την βαθμολογία. Ναι. Άρα λοιπόν η λογική λέει ότι όλοι οι παίκτες λίγο πολύ θα πήραν λίγο τα πάνω τους. Εντάξει, και θα δούμε λίγο το διαφορετικό σε Καραϊσκάκη και ο ΆΚΑ. Κοίτα, αυτό είναι μια προσδοκία. Έτσι έγιναν τα πράγματα τώρα, έτσι, με το συν 3 που είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Εντάξει, η ΆΚΑ παίζει με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Δεν έχει ούτε Όφη ούτε Άρη. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν μπορεί να το κερδίσει το Παναθηναϊκό. Προφανώς και μπορεί να το κερδίσει. Προφανώς και σε καλύτερη κατάσταση και όλα αυτά. Αλλά γενικά ο Παναθηναϊκός από τις άλλες τρεις ομάδες των play-off, πριν δηλαδή πάω ΚΑΕΚ Ολυμπιακού, είναι πιο ανταγωνιστική, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει απώλεια δηλαδή η ΑΕΚ.
και να μείνει σε ένα Κοίταξε, Νίκο. συν 2 για παράδειγμα. Θα είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ φυσικά να μείνει όρθιο στο Καραϊσκάκη, πόσο μάλλον να Συμφωνώ. μείνει όρθιο με μία νίκη. Συμφωνώ. Δηλαδή θα είναι ένα τρίμερο με πάρα πολλά μηνύματα προ πάσα κατεύθυνση. Μαζί σου. Αλλά αυτό εντάξει, τώρα δεν έχει πολλές πιθανότητες, μην κορυδευόμαστε. Κοίταξε, καμιά φορά κάτι καλό ακολουθεί και κάτι ακόμα καλύτερο. Ναι. Πώς είναι το άσχημο και μετρούσαμε τα άσχημα εδώ και δύο μήνες. Ναι. Δεν προλαβαίναμε να μετρούσαμε. Δεν ξέρω αν ο Μέρφη ή ο Τζόνι ή ο Τζακ, εντάξει, αλλά στη βάση ότι κάτι καλό έγινε σήμερα, πήρε λίγο τα πάνω του ο κόσμος, να τα πάρει και η ομάδα και γιατί όχι να μην κερδίσει τον Ολυμπιακό. Εγώ σου πιάνω το κακό σενάριο, ότι ο ΠΑΟ χάνει και η ΑΕ κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει το ΆΚΑ. Γιατί στην ισοβαθμία τον έχει η ΑΕΚ. Ναι. Θα πρέπει να κερδίσει το ΆΚΑ. Εάν ο ΠΑΟΚ έρθει ισόπαλος με τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ θα αρκείται και σε μια ισοπαλία στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Γιατί αν πάω κρυφτεί ισόπαλος θα πάω στο 69, η ΑΕΚ πες κερδίζει πάει 68, μια ισοπαλία στο ΆΚΑ παραμένει η βαθμολογική διαφορά στον ένα βαθμό, κερδίζει ο ΠΑΟΚ τον Άρη και βγαίνει δεύτερος. Άρα λοιπόν είναι ζωτική σημασία και το κυριακάτικο παιχνίδι για να μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ με δύο αποτελέσματα στο ΆΚΑ και με ισοπαλία και με νίκη. Με νίκη θα τελειώσει την υπόθεση. Θα τα δούμε όλα αυτά την Κυριακή. Τώρα περαιτέρω για το αγωνιστικό δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Εντάξει, δηλαδή μην είναι από τη χαρά πάμε στην υπερβολή και η ομάδα έχω μάθει ότι καλά. Πετάνε μετά την απόφαση και δεν βλέπουν την ώρα να μπουν στο γήπεδο και οκ. Okay. Αλλά ξαναλέω για τρίτη φορά, ελπίζω πως αυτή η εξέλιξη, τι να πω, δηλαδή, θα δώσει λίγο τα πάνω στους παίκτες. Ναι. Να πούνε ότι εντάξει πλέον είμαστε σε καλύτερη μοίρα γιατί αλλιώς είναι να πας στο Καραϊσκάκη στο μείον 4 από την ΑΕΚ. Και, στο μείον 4 ναι και να λες ότι αν χάσω μπορεί να πάει διαφορά στο μείον 7 τελειώσαμε και αλλιώς είσαι όταν έχεις αυτές τις δυνατότητες και τις επιλογές γιατί είπαμε ότι και η μισοπαλή ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη ίσως είναι το πιο κομβικό έτσι, αποτέλεσμα πριν το τελικό με την ΑΕΚ. Είναι μια διαδικασία ρευστή, η δική μου άποψη δεν έχει αλλάξει γιατί την δεύτερη θέση θα έχουμε αναλύσει πολλές φορές και μαζί, πρέπει ο ΠΑΟΚ να την κατακτήσει. Παρότι ο χρόνος θα είναι πολύ μικρός από το τέλος της σεζόν μέχρι το πρώτο μάτς στο δεύτερο κομματικό γύρο του Champions League και ας πούμε ότι θα κλείσει με κάποιο έτσι θετικό τρόπο μια χρονιά πολύ δύσκολη αυτή που, μας, ναι. που τελειώνει τώρα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη. Πολύ γιατί δύσκολη, πολύ περίεργη, πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλές απογοητεύσεις. Δεν είναι μόνο όλη αυτή η ταλαιπωρία που πέρασε πάω και ο κόσμος του από την Επιτροπή του Αυγενάκη. Γιατί εμείς Νίκο σε αντίθεση με άλλους πάντα λέμε την κατάσταση όσο έχει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι. Συμφωνώ. Ναι, δεν κρύβουμε κάτω από το χαλί όλα τα προβλήματα και θα πούμε ευθέει ο Αυγενάκης ο ΠΑΟΚ να τους πρέπει να είναι. Ο ΠΑΟΚ φέτος τα έκανε όλα λάθος. Εντάξει. Και ήρθε και αυτή η απόφαση του να αποσυντώνησε, ήρθαν και άλλα πράγματα, ήρθαν και τραυματισμοί, ήρθαν. Δύσκολη χρονιά. Καλό θα είναι να αποτελέσει μάθημα για όλους. Γιατί όντως ο κόσμος του ΠΑΟΚ περίμενε φέτος μια καλύτερη ομάδα ή τουλάχιστον να είναι στα ίδια επίπεδα με τα περσίνα. Έστω και έτσι στις 10 Ιουλίου λίγο φαίνεται να διορθώνει την κατάσταση με την απόφαση του ΚΑΣ. Νομίζω θα διορθωθεί και άλλο με την τελική απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων. Θα υπάρξει και η αθώωση του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτό θα υπήρχε Νίκο εάν κάναν τη δουλειά του σωστά και οι προηγούμενες επιτροπές της Λίγκας και της ΕΠΟ. Τα στοιχεία δηλαδή είναι στοιχεία. Εντάξει, άλλο πώς θέλει ο καθένας να μεταφράζει. Γιατί θυμίζω για μία ακόμα φορά ξεκίνησε η ιστορία σαν πολυδιοκτησία και τελείωσε σαν κυριαρχική επιρροή να είχαμε να λέγαμε και αμαργήσω φάτε. Έτσι εξελίχθηκε η ιστορία. Θα τελειώσει λοιπόν οριστικά αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω το πότε. Οκ, πολλοί ονειρεύονται να ξεκινήσουν πάω με μείον 7. Είναι άλλη ιστορία τώρα αυτή.
ας τελειώσει και την χρονιά και να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η επόμενη. Τώρα στα γύρω-γύρω δεν υπάρχει κάτι επί της ουσίας. Δηλαδή το θέμα αυτό έχει κυριαρχήσει στη σημερινή επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, λογικό είναι. Υπάρχουν και μηνύματα και ανθρώπων του ΠΑΟΚ και του Κυριάκου Κυριάκου και του Λευτέρη Δούκα. Υπάρχει μήνυμα και του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να σχολιάσω την τοποθέτηση του κύριου Γαβαλά. Είναι τα δύσκολα της δουλειάς, ξέρεις. Ακριβώς. Αυτό. Το είπες πολύ σωστά. Αδερφέ, γράψε αυτό. Θα πεις όχι. Γιατί ξεκάθαρα δεν είναι ρητορική Γαβαλά. Έτσι λέω εγώ, εντάξει. Τώρα αν έχει αλλάξει ο άνθρωπος σε αυτούς τους μήνες που είναι γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, οκ. Okay. Αλλά η αίσθηση είναι ότι κάποιος έπαιρνε να τα πει, βρήκανε τον συνάδελφο και πλέον φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα γενικότερα, νομίζω εγώ, ναι. Η παιδεύουσα ατμόσφαιρα. Ναι. Απλώς είναι και μάθημα για τον ΠΑΟ, γιατί πράγματα πρέπει να αποφύγει Νίκο και τις επόμενες σεζόν. Δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Η ιστορία τώρα αρχίζει και πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι προετοιμασμένος. Κανείς δεν θέλει και δεν μπορείτε να συμβεί ποτέ να γίνει ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και να σπασεί τις πρακτικές του και το πώς λειτουργεί και τι πρεσβεύει, αλλά πρέπει και ο ΠΑΟΚ να είναι πιο πολύ προετοιμασμένος. Και το είπα νωρίτερα, δηλαδή αν έχει 5 νομικούς να πάρει 25. Ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Πρέπει ο σύλλογος να θωρακιστεί. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε και περιμένουμε και αποφάσεις από το ποινικό δικαστήριο και από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Mm. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Τελειώνουν σιγά σιγά οι διαδικασίες. Θα πρέπει και οι Έλληνες δικαστές να βγάλουν και αποφάσεις. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Αυτά. Ωραία, Στέργιο. Ωραία. Καλό σου βράδυ, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη, έτσι, στην κουβέντα για όλα όσα έχουν γίνει σήμερα, για αυτή την υπόθεση που θα έχει για συνέχεια, αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση έχουν δικαιωθεί οι θέσεις του ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, να δούμε και αγωνιστικά ό,τι υπάρχει εν ώψη Ολυμπιακού και ό,τι υπάρχει φυσικά γύρω-γύρω στο σύλλογο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Φυσικά είναι στο προσκήνιο σήμερα η όλη κουβέντα για την απόφαση του ΚΑΣ και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Υπάρχει ένα παιχνίδι την Κυριακή. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να αφήνουμε έξω το ένα κομμάτι σε σχέση με το άλλο, αλλά δεν μπορεί να μην έχουν σχέση. Το ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πίσω τους 7 βαθμούς από το ΚΑΣ, αν δεν πάρει και τα αποτελέσματα που πρέπει με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Άρη στα 3 να απομείνουν τα παιχνίδια μέχρι το τέλος των play-off, ουσιαστικά δεν θα σημαίνει τίποτα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει ένα μαξιλαράκι. Η αγωνιστική, έτσι όπως είναι με το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, του δίνει ελπίδες ακόμα και αν δεν καταφέρει να πάρει κάτι στο Καραϊσκάκης, που έτσι όπως είναι τα πράγματα αγωνιστικά για τον ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή, φαίνεται πολύ δύσκολο να καταφέρει η ομάδα στην κατάσταση που είναι αγωνιστικά να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκης, πόσο μάλλον να κερδίσει κιόλας. Αλλά υπάρχει ένα μάτς το οποίο είναι σημαντικό. Υπάρχει ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει τον τρόπο να αλλάξει την εικόνα του. Θα δούμε αν θα έχει κάποια καινούργια πρόσωπα μέσα εισαγωγικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Θα έχει ξανά τον Εσίτη που εξέτησε τη τιμωρία του. Ο Βιερίνη ανέμεντα στην αποστολή με τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε. Από τη στιγμή που προπονείται κανονικά με την ομάδα, στο μάτς με τον Ολυμπιακό θα είναι σε θέση πιθανολογούμενα βάρη χρόνο συμμετοχής. Δύσκολα από την αρχή. Αλλά θα το δούμε. Και περιμένουμε και ενημέρωση και για τον Πέλκα, ο οποίος χθες προπονήθηκε σε ένα κομμάτι του προγράμματος μαζί με την ομάδα και να δούμε αν θα προλάβει να ακολουθήσει την αποστολή και να είναι διαθέσιμος και καθώς. Προφανώς δύσκολα μιλάμε για ενδεκάδα, έτσι, για βασικό. Προφανώς και εκεί μιλάμε
για να είναι διαθέσιμος να μπορεί να μπει από τον πάγκο και να βοηθήσει. Είπαμε, είναι μάτς το οποίο έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Πάντα στα ντέρμπι και στα μεγάλα παιχνίδια περιμένεις από την ομάδα που θεωρητικά δεν είναι καλά να εμφανίσει μεγαλύτερη συσπήρωση, έτσι, και να είναι τέλος πάντων πιο έτοιμη πνευματικά, αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ στα τρία τελευταία παιχνίδια είναι, ή μάλλον να το βάλουμε σε όλα τα play-off, απλά στα τρία τελευταία παιχνίδια πιο πολύ, δεν εκπέμπει καμία εμπιστοσύνη και δεν μπορείς να πεις ότι αυτή η ομάδα, τον φετινό Ολυμπιακό, τη δεδομένη χρονική στιγμή, στην κατάσταση που είναι, θα πάει μέσα στο Καραϊσκάκης και θα την κοιτάξει στα μάτια. Είναι αρκετά δύσκολο, τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται εμένα. Αλλά με τους 7 βαθμούς να έχουν επιστρέψει, με τον ΠΑΟΚ πλέον να είναι στο συν 3 από την ΑΕΚ, και μετά και να παίζει με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι ο πιο ανταγωνιστικός, όπως και να το κάνουμε, από τις τρεις ομάδες στο play-off που δεν κυνηγάνε κάτι βαθμολογικά. Μπορεί και πάλι, ακόμα και με αρνητικό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκης, να είναι ο ΠΑΟΚ να πάει στο ΆΓΑ την Τετάρτη με προβάδισμα και να μπορεί να πάει για δύο αποτελέσματα. Όλα αυτά είναι εικασίες. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να δούμε αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να αλλάξει λίγο την εικόνα του, να εμφανίσει σίγουρα περισσότερο νεύρο, που για μένα, όπως έλεγα και χθες, που ασχοληθήκαμε περισσότερο με τα αγωνιστικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να βγάλει σε πρώτη φάση μια καλύτερη εικόνα η ομάδα όσο μπορεί αυτό το διάστημα, γιατί είναι προφανές ότι πέρα από το κομμάτι το πνευματικό, ψυχολογικό, υπάρχει και κούραση, υπάρχουν και παίχτες που είναι επιβαρημένοι, είμαστε μέσα Ιουλίου, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια κατάσταση που δεν είναι και πιο εύκολη για τους ποδοσφαιριστές, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία, αλλά είναι μια πραγματικότητα και αυτή. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τρόπο τους βαθμούς που πήρε πίσω μέσω του ΚΑΣ να τους εκμεταλλευτεί και να τερματίσει εκεί που είναι τώρα, στη δεύτερη θέση. Έχει μια απόσταση 3 βαθμών. Ακόμα και το κακό σενάριο, όπως το είπε και ο Στέργιος, να γίνει, που με βάση τα δεδομένα το κακό σενάριο φαίνεται να είναι και το πιο εφικτό, ή μάλλον αυτό που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να συμβεί, δηλαδή νίκη του Ολυμπιακού την Κυριακή επί του ΠΑΟΚ, νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού, και να είναι μαζί με την ΑΕΚ στην ισοβαθμία, ουσιαστικά ένα βαθμό πίσω, παρότι έχουν συζητηθεί, γιατί η ΑΕΚ έχει την ισοβαθμία, και πάλι μπορεί να πάει μέσα στο ΆΚΑ, να κάνει ένα καλό παιχνίδι επιτέλους στα play-off, να πάρει μια νίκη και να είναι αυτός δεύτερος. Η επιστροφή των 7 βαθμών, και μάλιστα τόσο άμεσα, γιατί, okay, πολλοί περιμέναμε ότι η απόφαση θα βγει κάπου στα κοντά, αλλά δεν νομίζω να υπήρχαν πολλοί οι οποίοι περίμεναν ότι μέσα σε 4 μέρες θα έχουμε απόφαση από το ΚΑΣ επιστροφής βαθμών. Βάζει τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού. Από εκεί που ήταν στο μείον 4, από εκεί που φαινόταν όλα μαύρα όσον αφορά τη δεύτερη θέση, υπάρχει αυτή η επιστροφή των βαθμών, και από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα. Το θέμα είναι αυτό το προβάδισμα να βρει τον τρόπο στα 3 αναπομείνοντα παιχνίδια να το διατηρήσει και να τερματίσει αυτός δεύτερος και να συνεχίσει τα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν. Και από εκεί και πέρα να βάλει κάτω και να ξεκινήσει όλο το κομμάτι του σχεδιασμού, το οποίο, όπως έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, έχει πάρα πολλές παραμέτρους, έχει πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά, πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, ούτως ώστε η ομάδα να αρχίσει να μπαίνει στην επόμενη μέρα της. Αυτά μετά του ποδοσφαίρου. Μέχρι στιγμής, και από ό,τι βλέπω, δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Νομίζω απογευματινή ήταν η προπόνηση του ΠΑΟΚ και σήμερα, αργά το απόγευμα, για να το τσεκάρουμε λίγο για να είμαστε σίγουροι. Το αναφέρω γιατί δεν έχω δει κάποια ενημέρωση ως τώρα από πλευράς ΠΑΕ. Νομίζω ότι ήταν απόγευμα, και συνήθως αυτές τις μέρες πριν τα παιχνίδια μέσα στον Ιούλιο, απογευματινές, αργά είναι οι προπονήσεις. Μόνο η τελευταία είναι νωρίς το πρωί. Όχι, νωρίς το πρωί ήταν η προπόνηση. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η ομάδα την Κυριακή. Ταπεινή άποψη, δύσκολα
πιστεύω θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Είναι και ο αντίπαλος τέτοιος. Αλλά ξαναλέω, είναι ένα ντέρμπι στο οποίο όπως και να το κάνουμε, είναι ένα μάτς με τον Ολυμπιακό. Σε πρώτη φάση να περιμένουμε όλοι να δούμε λίγο μια πιο συσπηρωμένη εικόνα. Έτσι, και μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη διάθεση, μεγαλύτερο νεύρο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Κλείνοντας, στα του μπάσκετ σήμερα υπάρχει μια κακή, ένα κακό νέο που έχει να κάνει με το αίτημα του Αντώνη Κόνιαρη για κατάπτωση της εγκυητικής επιστολής για ένα χρέος, αν θυμάμαι καλά, είναι κοντά στα 25 χιλιάρικα. Δεν το λέω με σιγουριά, ώστε αφήσουμε αυτό το ερωτηματικό. Αίτημα το οποίο έγινε μερικώς αποδεκτό, καθώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού κάνει λόγο για μερική κατάπτωση της εγκυητικής επιστολής. Λίγο περίεργη κίνηση αυτή. Περίεργη γιατί γενικά από όλο αυτό το διάστημα, αυτές τις τελευταίες ημέρες, έχει ξεκινήσει διάφορες επαφές με ατζέντες και έχει φτάσει και σε κάποιες συμφωνίες για διακανονισμούς. Και το ποσό του Κόνιαρη δεν είναι κάποιο ποσό που, okay, είναι πολύ μεγάλο. Το γεγονός ότι πήγε στην εγγυητική επιστολή η πλευρά του Κόνιαρη ήταν λίγο έκπληξη. Είναι κάτι που συνηθίζεται γενικότερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ήταν λίγο έκπληξη, γιατί δεν μιλάμε για κάποιο φοβερά μεγάλο ποσό και γενικά η διαδικασία επαφών του ΠΑΟΚ με ατζέντιδες προκειμένου να διευθετήσει παλιές οφειλές είναι σε εξέλιξη. Τέλος πάντων, συνέβη αυτό με τον Κόνιαρη και προφανώς ο ΠΑΟΚ καλείται να καλύψει ξανά την εγγυητική του επιστολή. Γενικά, όπως έχουμε αναφερθεί στα του μπάσκετ, σε πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ ψάχνει την ελληνική αγορά. Όπως λέγαμε και χθες, δεν έχει κάποιο τεράστιο καλάθι να πάρει παίκτες από μέσα. Είναι οι επιλογές του συγκεκριμένες στη δεδομένη χρονική στιγμή, 10 Ιουλίου. Υπάρχουν αποστάσεις οικονομικές με αρκετούς από τους παίκτες που έχει προσεγγίσει. Εμείς δεν θα μπούμε σε διαδικασία ονοματολογίας. Προφανώς και κυκλοφορούν διάφορα ονόματα, προφανώς και πάω και έχει κάνει διάφορες επαφές. Το θέμα είναι να φτάσει και σε σημείο επαφής. Όπως έχω ξαναπεί, ειδικά φέτος στο καλοκαίρι, όπως έχουν γίνει τα πράγματα μετά την πανδημία στο μπάσκετ, οι επιλογές και για τους παίκτες δεν είναι και πάρα πολλές. Και τα χρήματα τα οποία μπορεί να ζητάει ένας παίκτης Έλληνας 10 Ιουλίου, στις 30 Ιουλίου μπορεί να είναι λιγότερα. Γιατί μπορεί να έχει ξεμείνει από επιλογές, να έχει ξεμείνει από προτάσεις, να το πω έτσι, και να μπορεί να πέσει στα χρήματα τα οποία μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ. Γενικά ο ΠΑΟΚ με το ταβάνι του οικονομικού που έχει φέτος σε συμφωνίες με παίκτες δεν μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ. Και ξαναλέω ότι το γεγονός ότι 10 Ιουλίου μπορεί να υπάρχει απόσταση προσωπικά δεν μου λέει κάτι. 25 Ιουλίου, 30 Ιουλίου, αρχές Αυγούστου μπορεί αυτή η απόσταση να έχει μηδενιστεί και να πάρεις ένα παίκτη που πριν, ξέρω εγώ, 15-20 μέρες σου ζητούσε 10 ευρώ και τώρα τα βρίσκεις στα 7 και είστε εντάξει. Το κρατάμε γιατί ξαναλέω ότι και για τους παίκτες οι επιλογές δεν είναι πολλές. Νομίζω ότι για τον οποιοδήποτε Έλληνα παίκτη η επιλογή της ΑΕΚ, του Προμηθέα και του Περιστερίου θα ήταν κυκλωμένη, αλλά οι περισσότερες και οι τρεις αυτές ομάδες σχεδόν έχουν κλείσει το ρόστερ τους, έχουν αφήσει ελάχιστες θέσεις κενές. Είναι και η επιλογή του Ηρακλή που έχει την ευρωπαϊκή προοπτική φέτος μετά από πολλά χρόνια. Και όντως μια ομάδα παίζει στην Ευρώπη, όπως και να το κάνουμε, ρίχνει κάτι παραπάνω στα συμβόλαια. Αλλά από εκεί και πέρα, λίγα τα πράγματα. Μετρημένα τα κουκιά και για τους παίκτες. Οπότε νομίζω θα χρειαστεί λίγο υπομονή για να υπάρχουν εξελίξεις στις διάφορες επαφές που έχουν γίνει με Έλληνες παίκτες. Επειδή προέκυψε και αυτό το Κόνιαρη, για ακόμα μία φορά το αναφέρουμε και το τονίζουμε και το λέμε όλο αυτό το διάστημα, ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το ρόστερ της επόμενης σεζόν, θέλει να προχωρήσει με τη στελέχωση της ομάδας. Αλλά το κομμάτι των οφειλών είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευθετηθεί. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, ο ΠΑΟΚ με τον Θανάση Χατζόπουλο να λειτουργεί και να είναι σε θέση να βάλει το χέρι στη τσέπη αυτό το διάστημα, κάνει διάφορες επαφές για αυτό το κομμάτι, αλλά βλέπετε ότι προκύπτει το ζητήματος αυτό που προέκυψε με τον Κόνιαρη σήμερα. Λοιπόν, αυτά από εμάς.
και για σήμερα, Παρασκευή. Είναι αγωνιστικό το Σαββατοκύριακο, όπως και να το κάνουμε. Κυριακή 10 παρατέταρτο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από τον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Εμείς ραντεβού ξανά την Δευτέρα στις 7.30 το θέλω του κυρίου επιτρέποντος. Εσείς φυσικά μένετε στο Λίμπερο, ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα μέχρι και τις 11, φυσικά με τις, και με τις δικές σας απόψεις και γραμμές ανοιχτές. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε ό,τι και να κάνετε.